Καλησπέρα. Είμαστε οι 828 και βρισκόμαστε απόψε στην Νότο Extreme Λύκος. Σας παρουσιάζουμε μία Mercedes-Benz E300 Bluetech Hybrid. Η Νότο Extreme Λύκος βρίσκεται στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Περαίας, στην περιοχή του αεροδρομίου. Για τον ολοκληρωμένο κατάλογο αυτοκινήτων της επιχείρησης, ακολουθήστε το link στην περιγραφή. Το χρώμα του αυτοκινήτου είναι μεταλλικό, ονομάζεται Obsidian Black. Στο εμπρός μέρος βρίσκουμε αισθητήρες παρκαρίσματος, 3D αποτύπωση του σήματος, στο οποίο όμως κρύβεται μια κάμερα για το σύστημα αποφυγής της πρόσκρουσης, το οποίο ενεργοποιεί τα φρένα ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού συμβεί ένα αναπόφευκτο ατύχημα. Ζάντες 17 ίντσων, με λάστιχα διαστάσεων 2.45-45. Το σύστημα φρένων αποτελείται από 4 εσωτερικά εριζόμενα δισκόφρανα, ηλεκτρικοί αντιθαμβωτικοί καθρέπτες με LED φώτα flash. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε φανάρια LED, αισθητήρες παρκαρίσματος, όπως και κάμερα οπισθοπορίας και αποθηκευτικό χώρο 500 λίτρων. Το μήκος του οχήματος είναι 5 μέτρα, το πλάτος του 1 μέτρο και 90 εκατοστά και το ύψος του 1 μέτρο και 50 εκατοστά. Το βάρος του οχήματος είναι 1900 κιλά με γεμάτο depósito 59 λίτρων. Ανοίγοντας το καπό, βρίσκουμε έναν τετρακύλινδρο κινητήρα turbo diesel 2,1 λίτρων, καθώς και έναν ηλεκτροκινητήρα που συνδυαστικά αποδίδουν 241 ύπους. 0-100 σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ανήκει στην κλάση Ρίπον γύρω 6. Μέση κατανάλωση τα 4,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, κατά τον κατασκευαστή πάντα. Τιμόνι πολλαπλών χρήσεων, με περφορές στα άκρα, σύστημα φωνητικών εντολών, σύστημα λειτουργίας του τηλεφώνου συνδέοντας το τηλέφωνο με το αυτοκίνητο μέσω Bluetooth. Όπως βλέπουμε στο ταμπλό, υπάρχει οθόνη η οποία μας δείχνει το trip computer μας. Στην οθόνη βλέπουμε με τα αριστερά πλήκτρα στο τιμόνι, βλέπουμε την εξωτερική θερμοκρασία στο κέντρο του κατράν. Δεξιά βλέπουμε πληροφορίες για το κυβότιο ταχυτήτων, σε τι θέση βρισκόμαστε. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε κιόλας ότι ο λευγές των ταχυτήτων είναι στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο park. Είναι μια μονάδα 7 ταχυτήτων, αυτόματη, την οποία όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε και χειροκίνητα με τα χειριστήρια τα οποία βρίσκονται ενσωματωμένα επάνω στο τιμόνι, δεξιά και αριστερά. Εδώ πέρα πηγαίνοντας τη μονάδα μία φορά επάνω μας πηγαίνει στο neutral, στην εκρά. Μια φορά επάνω πηγαίνουμε στην όπισθεν, κάμερα οπισθοπορίας, με βοηθητικές γραμμές της πορείας του αυτοκινήτου, κλιματισμός δύο ζωνών, με αυτόματη λειτουργία. Ξεπάγουμε στο πίσω τζαμιού, από εδώ πέρα ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία κάτω, κάτω ή πάνω ανεβάζουμε την ένταση του ανεμιστήρα. Ανακύκλωση, ξεπάγουμε το πίσω ξεθόλωμα του πίσω τζαμιού, θερμαινόμενα καθίσματα με τρεις σκάλες, όπως και αεριζόμενα καθίσματα για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Στο ταμπλό επίσης βρίσκουμε οθόνη για την πλοήγηση. Βλέπουμε μια υπέροχη ευκρίνειας οθόνη. Βλέπουμε επίσης τις λειτουργίες του ραδιοφώνου. Ένα πάρα πολύ ωραίο ηχοσύστημα επίσης. Λειτουργίες για το τηλέφωνο, συνδέεται με Bluetooth. Αισθητήρες παρκαρίσματος. Πατώντας το κουμπί, τους ενεργοποιούμε. Συστήματα ελέγχου για την οθόνη που δείξαμε πριν από λίγο. Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο κέντρο επίσης, αρκετά μεγάλο βάθος. Θύρα φόρτισης USB, όπως και διασύνδεσης. Ρυθμίζεις για το κάθισμα, με τρεις μνήμες. Το ίδιο υπάρχει και στη θέση του συνοδηγού. 4 πλήρως ηλεκτρικά παράθυρα. Αυτόματα, ηλεκτρικοί καθρέφτες, αντιθαμβωτικοί επίσης όπως είπαμε. Εδώ βρίσκουμε τα στοιχεία ελέγχου για την υποστήριξη της μέσης. Σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας στους καθρέφτες μας. Το αυτοκίνητο είναι του έτους 2015 και έχει κάνει μόλις 12.800 χιλιόμετρα. Διατίθεται στην πάρα πολύ καλή τιμή των 50.000 ευρώ στην Νότο Extreme Λύκος. Τα δύο πίσω καθίσματα χωρίζονται από ένα μεσαίο τμήμα το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω για θέση ξεκούραση του χεριού, το οποίο έχει και αποθηκευτικό χώρο μέσα, ικανοποιητικό, όπως και δύο cup holders με ελάχιστο παραπάνω αποθηκευτικό χώρο. Το σαλόνι είναι σε δύο τόνους, κρεμπέζ και μαύρο, με
πολλές αποχρώσεις αλουμινίου, ένα πάρα πολύ προσεγμένο αυτοκίνητο, όπως θα περίμενε κανείς άλλωστε και από τη σειρά executive της Mercedes-Benz, άπιαστο design, εξαιρετική αποθηκευτική χώρη, εξαιρετική άνεση, υπέροχη οδηγική συμπεριφορά, ό,τι πρέπει για ένα ταξίδι μακρινής απόστασης.